αρέσει ρε παιδιά, όταν μπαίνω στο λεωφορείο, να μπει καμιά αγκομενίτσα έτσι με τα βυζάκια της έξω και να έχει υδρώσει και λίγο και να έχει βάλει και αρωματάκι και να πάω από πίσω, να τις τα πιάσω έτσι, να αρχίσω να τις τα χαϊδεύω, να την κλείψω λίγο στο πω. Τώρα τις πω το μήνα. Το έργο ονομάζεται «Δεν μιλάμε για αυτά» και έχει ως κεντρικό του θέμα όλα τα ταμπού τα οποία συνοδεύουν τη σεξουαλικότητα, ας πούμε. Εγώ ρε παιδιά, θέλω να πάω σε ένα μπαράκι, σε ένα θέατρο δηλαδή, και έτσι να έχει φιλελεύθερο κόσμο και όλοι μαζί να κάνουμε ένα όργιο. Ένα οργιάκι έτσι όλοι μαζί. Να βγάλω τα ρούχα μου δηλαδή με το μπαράκι. Εντάξει. Να πιούμε κανένα ποτάκι, να δούμε καμιά παράσταση. Η παράσταση είναι μια παιδική χαρά του σεξ. Σε μια παιδική χαρά υπάρχουν τα φωτεινά σημεία που είναι οι κούνιες, οι τραμπάλες, είναι πιο κοντά σε εμάς. Και υπάρχουν και αυτά τα σημεία που εγώ όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, φοβόμουν, εκεί που είναι φυλλοσχέες, κάτι περίεργα δέντρα, κάτι ευκάλυπτες σκιές και παράξενες μυρωδιές στην άκρη. Όπου κατοικούν κάποια ζώα, ας πούμε, πιο παράξενα. Αλλά ωστόσο μας συνδέουν με μια πιο πρωτόγονη πλευρά του εαυτού μας, πρωτογενή και ίσως και πιο ατόφια. Φοβάμαι μήπως έχω τελείως πατήσει μαζί σου για πάντα τις μπανάνας στη φλούδα, μαζί σου τη ζωή στις κληράδες πως μοιάζουν βελούδα. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν είμαστε καθόλου απελευθερωμένοι. Ισχυριζόμαστε ότι είμαστε απελευθερωμένοι, δηλαδή είναι ένα πρόσχημα όλο αυτό. Απλώς επειδή η εποχή έχει τρέχει πάρα πολύ και θέλει πάρα πολύ να βάζει τις ταμπέλες του απελευθερωμένου. Επιλέγει έναν νεοσυντηρητισμό υπερελευθερίας. Αρχίζουμε με τον υπερμεγεθυντή Πέος. Γιατί να έχετε ένα ταπεινό καναρινάκι ενώ μπορείτε να έχετε ένα μεγάλο εξωτικό παπαγκάλο. Συνεχίζουμε με τον δονητή Άρλεκιν ή λουλουδιασμένο εισβολέα για τις αρχάριες. Πέρα από το παιδικό ή παλιμπεδίστικο στοιχείο, το οποίο δεν το φοβάμαι καθόλου, με ενδιαφέρει σε κάποια άλλα σημεία, είναι πραγματικά σκοτεινό, ρολίστικο, πέρα από τις στιγμές των τραγουδιών που δίνουν μια απαλότητα στο όλο εγχείρημα. Υπάρχουν αρκετά σκληρά σημεία. Δεν ξέρω αν ήμουν νεκρός ή αν ζούσα. Η διαδικασία της πρόβας ήταν σύνθετη. Τα παιδιά πηγαίνουν και πέραν συνεντεύξεις, ας πούμε, στον δρόμο από περαστικούς. Αυτό ήταν ένα πράγμα, οι συνεντεύξεις που ήταν πολύ γόνιμο, διασκεδαστικό στον δρόμο. Ένα δεύτερο είναι η ενασχόληση με κείμενα και βιβλία που έχουν γραφτεί, έτσι ώστε να έχουμε ένα επιστημονικό backup. Συγγνώμη κύριε, μα ποιος θεός θα ήταν τόσο σκληρός, συγγνώμη. Και οπωσδήποτε ένα τρίτο σκέλος είναι το αισθητικό, αισθητηριακό, συναισθητικό, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, που έδωσα μια οδηγία στους οποίους απλώς να φέρουν από οποιοδήποτε χώρο της ζωής τους εικόνες, αισθήσεις, μνήμες, μυρωδιές, ρούχα, γύμνες, body paint, οτιδήποτε. Και όλο αυτό, σε αντίθεση με τα πρώτα δύο, τις συνεντεύξεις και το γνωσιακό, άναρχα και εντελώς ελεύθερα. Αδερφή Αθανασία, παρούσε. Σας μιλήσει το γονιό σεξ εδώ μέσα. Μου βρώμα κοπάει η Αγία Ηγουμένη. Α, πώς είπατε. Μου βρώμα κοπάει η Αγία Ηγουμένη. Α, τη λαγνία μου βρωμάει η Αγία Ηγουμένη. Προφανώς. Μία το «δεν μιλάμε για αυτά» είναι το πρόσχημα. Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε ποτέ για όλα. Ούτε επουδενή ισχυρίζομαι ή ισχυριζόμαστε εδώ σε αυτήν την ομάδα ότι εμείς μιλάμε για όλα ή είμαστε ελεύθεροι. Το σημαντικό είναι σε κάθε δουλειά που κάνεις, όπου και να ανακατεύεσαι με ανθρώπους και να επικοινωνείς, να προσπαθείς να επενδύσεις στις σχέσεις και στην ανάγκη για αλήθεια, για επαφή, για αποδοχή του διαφορετικού. Πίνω ουίσκι και ξεχνώ σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Κάθε επιγραμμένο που έχει απάνω μας ελγίσει. Κώστα! Με να με θύσει από μέσα μου θα σβήσει. Σχεδόν θα σβήσει.